στην Νέα Υόρκη, είναι στην αίθουσα και παρακολουθεί τη διάσκεψη, συνεπώς είναι αδύνατη η επικοινωνία μαζί του. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο Sigma Live, στον Γιώργο Καυκαγιά. Γιώργο, ορίστε, τι έχουμε? Καλησπέρα και πάλι, Χρήσανθε. Αυτή την ώρα Ντόναλντ Τραμπ και Αλέξη Τσίπρας δέχονται ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους. Ναι. Στην πρώτη του τοποθέτηση ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε ως εξαιρετικά καρποφόρα και επικοδομητική τη συζήτηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είπε ότι οι Αμερικανοί στέκονται δίπλα στους Έλληνες καθώς ανακάμπτουν από την κρίση που χτύπησε και παρέχει τρομερές ευκαιρίες για επενδύσεις η Ελλάδα, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. Να πούμε ότι χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα ως ένα ιδιαίτερο άνθρωπο, ο οποίος κατάφερε κάτι πραγματικά ιδιαίτερο, όπως είπε, και στάθηκε ιδιαίτερα και ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη φιλοξενία στη βάση της Σούδας, όπως είπε, και συνεχάρει την Ελλάδα για το ότι είναι από τις λίγες χώρες του ΝΑΤΟ οι οποίες δίνουν το 2% του ΑΕΠ τους για αμυντικές δαπάνες. Δεν έκανε καμία αναφορά στο κυπριακό Ντόναλντ Τραμπ. Μίλησε μόνο για την ευρύτερη ασφάλεια στην περιοχή. Από πλευράς του ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του τοποθέτηση έθεσε το Κυπριακό, για να είμαστε πιο σωστοί, σε μια ευρύτερη σφαίρα ασφάλειας στην περιοχή. Είπε ότι προσδοκούν σε μια βιώσιμη και δίκαιη επίλυση του Κυπριακού και την ίδια ώρα στο να σταματήσουν οι τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Κάτι στο οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως είπε, μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο. Μάλιστα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν αυτή την ώρα. Η εικόνα που παρακολουθούμε είναι μόλις έχει παραλυφθεί από τα διεθνή πρακτορία. Πάμε να δούμε λοιπόν τα όσα αφορούν στον καιρό, στην πρόβλημα.